Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και με τον κύριο Γιώργο Χριστοφίδη, είναι καθηγητής μεταδοτικών ασθενειών και ανοσίας στο Ινστιτούτο Κύπρου και το Imperial College. Κύριε Χριστοφίδη, καλησπέρα από την Λευκοσία. Να δούμε λίγο αυτά τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουν όλες οι χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος και η Βρετανία, στην οποία βρίσκεστε, που πρέπει να εστιάζουν και πώς να εφαρμόζονται και αν η μέχρι τώρα εφαρμογή τους δείχνει αποτέλεσμα, θεωρείτε. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζουν όλες οι χώρες είναι τα ίδια, δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορετικά μέτρα. Αρχίζοντας με τα πιο απλά, όπως ήταν στην αρχή η απομόνωση των κρουσμάτων, η αποξένωση, η αποστασιοποίηση, η κοινωνική αποστασιοποίηση και τέλος ο εγκλεισμός σε κάποιο βαθμό, σε κάποιες χώρες λιγότερο βαθμό, σε κάποιες άλλες χώρες σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα αυτή τη στιγμή για να πάρουμε. Δηλαδή αυτός ο αποκλεισμός, ο εγκλεισμός είναι τα πιο βαριά μέτρα που μπορεί να πάρει κάποιος σε αυτή τη μάχη. Τα μέτρα αυτά φαίνεται να δουλεύουν και αυτό είναι το πολύ θετικό. Το γνωρίζαμε ότι θα δουλεύουν αυτά τα μέτρα, το βλέπουμε. Η Ευρώπη τώρα πια βρίσκεται στην κορύφωση της διάδοσης. Σε κάποιες χώρες έχει αρχίσει ήδη να μειώνει τη διάδοση, σε κάποιες άλλες σε επόμενες μέρες. Δουλεύουν τα μέτρα και περιμένουν στους επόμενους εβδομάδες, μήνες, να δούμε και την μεγάλη μείωση της διάδοσης. Άρα δεν χαλαρώνουμε, συνεχίζουμε την εφαρμογή αυτών των μέτρων, κύριε Χριστοφίδη, για να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε πετύχει, τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο, αυτές τις τελευταίες μέρες. Ναι, όχι, δεν χαλαρώνουμε με τίποτα. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν χαλαρώσουμε τώρα, θα ξαναρχίσουμε τα ίδια. Είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Μάλιστα, να δούμε πρέπει λίγο να επιμένουμε για μεγάλο διάστημα. Λίγο την φαρμακευτική αγωγή που δίνεται στους ασθενείς. Ακούμε για χλωροκίνη, ακούμε για τεστ αντισωμάτων. Θεωρείτε ότι η χλωροκίνη μπορεί να δώσει λύσεις μαζί με τα υπόλοιπα φάρμακα για τα οποία ακούμε το τελευταίο διάστημα? Είναι πολλά φάρμακα που βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ νωρίς να απαντήσουμε για οποιοδήποτε από αυτά. Είναι πάνω από 60 φάρμακα που βρίσκονται σε επανατοποθέτηση. Είναι φάρμακα που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν και είναι σε επανατοποθέτηση τώρα για τον κορονοϊό. Είναι πολύ γρήγορα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Οι μελέτες που είχαν βγει αρχικά, οι αρχικές για χλωροκίνη, για παράδειγμα, δεν είναι στοιχειοποιημένες. Η επιστημονική κοινότητα δεν τις εγκρίνει ακόμη. Ο αριθμός του δείγματος ήταν πολύ μικρός, ο σχεδιασμός ήταν λαθασμένος ή τέλος πάντων δεν ήταν τέλειος. Χρειάζονται και άλλες κλινικές δοκιμές. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε σε αυτά. Δεν λέω ότι αυτά τα φάρμακα δεν θα είναι θεραπευτικά. Ίσως και τώρα αυτά, αν τα χρησιμοποιούμε, ίσως κάποια από αυτά να είναι θεραπευτικά. Απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη. Επίσης, κάποια από αυτά ίσως να έχουν επιπλοκές σε ασθενείς, βαριά ασθενείς από τον κορονοϊό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με όλα αυτά. Έρχεται κάτι συγκεκριμένο, θεωρείτε, βάσει της επαφής που έχετε με συναδέλφους σας σε πολλές περιοχές του πλανήτη, φαντάζομαι? Ναι, αυτό που σας έχω πει, ότι δεν υπάρχει. Από όλη την επιστημονική κοινότητα, αυτό που ξέρουμε, αυτό που παρακολουθώ εγώ συνεχώς, είναι ότι δεν υπάρχει, δεν είναι τεκμηριωμένες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες μελέτες, 3-4 εδώ στην Βρετανία, 4 διαφορετικά φάρμακα, 3-4 διαφορετικά φάρμακα, άλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Και αυτές θα αποδώσουν, φαντάζομαι, σύντομα, σε κάποιους 1-2 μήνες, αλλά όχι τώρα. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εξάπλωση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, εκεί τι πήγε λάθος? Η Ιταλία είναι μια άλλη περίπτωση. Στην Ιταλία μάλλον τους ξέφυγε. Υπήρχε μια διάδοση που δεν είχε ανιχνευθεί στην Βόρεια Ιταλία. Αρχικά νόμιζα ότι δεν την είχαν εντοπίσει. Υπήρχε όμως μια υπόγεια διάδοση που δεν είχε ανιχνευθεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Το συγκεκριμένο ιό είναι ότι υπάρχουν πολλοί ασυμπτωματικοί φορείς. Ίσως πέραν από το 50% των φορέων είναι τελείως ασυμπτωματικοί. Δεν έχουν κανένα σύμπτωμα ή ελάχιστα που δεν το καταλαβαίνουμε καν ότι είμαστε άρρωστοι. Επίσης, το άλλο πρόβλημα με τον συγκεκριμένο ιό είναι ότι η διάρκεια επώασης και
μόλυνσης είναι πολύ μεγάλη. Δεν έχει σαν την γρήπη, ας πούμε, που σε μια εβδομάδα είσαι στην εντατική αν έχεις κάποιες επιπλοκές. Αυτό μπορεί να διαρκέσει και 20 μέρες και μήνα. Και σε αυτή τη διάρκεια διαδίδεται ο ιός. Λοιπόν, η Ιταλία τους ξέφυγε. Στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αργήσαν να πάρουν μέτρα. Πήραν μέτρα λίγο πιο αργοπορημένα. Έτσι, αρχίσαμε με ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων ήδη, σε ένα μεγάλο αριθμό διάδοσης και φτάσαμε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Τα μέτρα αποδίδουν, όπως έχω πει, αλλά θέλουμε καιρό ακόμη για να το δούμε αυτό. Κύριε Χριστοφίδη, να δούμε λίγο και την πρωτοβουλία αυτή που αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο προσκαλεί επιστήμονες και ερευνητές να ενώσουν δυνάμεις και να συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που θα στοχεύσει στο μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας. Πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό? Ναι, στο Ινστιτούτο Κύπρου που συνεργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την αρχή, όπου με σοβαρά βήματα αρχίσαμε πια να συζητάμε με συνεργάτες τόσο στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στην περιοχή για να γίνουν κάποιες μελέτες για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας είτε να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή. Η καινούργια πρωτοβουλία που έχει πάρει το Ίδρυμα με βάση αυτές τις μελέτες είναι μια έτσι, γενναιόδορη χρηματοδότηση για τους ερευνητές του Ιδρύματος σε συνεργασία με ερευνητές από την Κύπρο, το εξωτερικό, για μελέτες τέτοιου είδους. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πώς θα αλλάξει η ζωή μας, πώς θα αλλάξει η οικονομία του τόπου, πώς θα αλλάξει η εκπαίδευση, πώς θα αλλάξει η έρευνα, πώς θα πρέπει να αλλάξουν τα συστήματα υγείας. Και αυτά νομίζω είναι πολύ βασικά ζητήματα και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αναμένουμε τις απαντήσεις όπως ολόκληρος ο πλανήτης, κύριε Χριστοφίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Καλό βράδυ από την Λευκοσία.